Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θα πάμε στον κύριο Χρήστο Στεργίου που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Συνοριακών της Καστοριάς. Κύριε Στεργίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, να κλέψω και μια τάκα από την εξωτική και ελιόλουστη Μυτιλίνη. Εξωτική και ελιόλουστη Καλλιθέα, αλλά τώρα και Μυτιλίνη. Μυτιλίνη, ναι, να κλέψουμε μια τάκα. Να κλέψουμε μια τάκα από την εκπομπή. Όμως τα πράγματα πώς είναι, κύριε Στεργίου, πραγματικά στην εξωτική και υπέροχη, έτσι και αλλιώς Μυτιλίνη. Γιατί πραγματικά αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα είναι τρομακτικό. Ναι, σαν εικόνα τρομακτικά χθες το βράδυ ήταν. Είχε μεγάλη ένταση, ναι. Αλλά ηρεμήσανε σήμερα τα πράγματα. Όλοι οι συνάδελφοι είναι υγιέστατοι, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Πόσοι Καστοριανοί σαν εσάς είστε εκεί τώρα, εκεί, κύριε Στεργίου? 12 άτομα, 12, 15. 12, 13 Καστοριανοί είστε εκεί τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και ποιο είναι το έργο σας, τι κάνετε αυτή τη στιγμή, τι έχετε ως εντολές να πραγματοποιήσετε εκεί? Το έργο μας είναι φύλαξη στο κιτ μέσα, αλλά τι να φυλάξει τώρα? Τώρα δεν υπάρχει κιτ. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν διαλύσει εκεί πέρα. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, κύριε Στεργίου? Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι κάποιοι που είχαν κορονοϊό αντέδρασαν στην καραντίνα. Αντέδρασαν, δεν εφαρμόσανε τους νόμους όπως εφαρμόζουμε εμείς. Πήγαν κοντά εκεί στα όρια του οικισμού αυτού της Μόριας και έβαλαν μπουρλότο, φωτιά. Ναι, βάλανε και κάει και το σύμπαν, φωτιά σε κάποια σημεία και όταν δεν μπορούν να συναντηθούν με τους νόμους της χώρας που τους φιλοξενεί, είναι αντιδραστικά. Οι οποίοι τώρα κυκλοφορούν ανάμεσα στους υπόλοιπους με κορονοϊό, έτσι, με όλη αυτή την αντάρα εκεί. Μάλιστα. Τώρα... Και αποφυλακίστηκαν και κάνα 200 κρατούμενοι από τους μετανάστες οι οποίοι ήταν μέσα στη Μόρια εκεί λόγω ότι ήταν επικίνδυνοι αυτοί άνθρωποι. Και τώρα κυκλοφορούν και αυτοί. Τώρα. Βέβαια, ναι. Έχει ανακοινωθεί και αυτό για να μην καούν και αυτοί ζωντανοί. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Στο προκεκά. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί είναι με απορριπτικές, δεν είναι μικρό... Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα εγκληματίες. Μάλιστα. Ναι, είναι με απορρεπτικές, με άσυλο, κάποιες μικροκλοπές και τέτοια, εντάξει. Χαμηλής εγκληματικότητας εννοείται. Ναι, ναι. Πάντως είναι ελεύθεροι και αυτοί, μάλιστα. Είναι ελεύθεροι και αυτοί, ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που έχει καεί όλο το σύστημα εκεί, τα κοντέινερ, οι σκήνες, 13.000 άτομα, πού περιφέρονται? Γιατί ακούμε και τους κατοίκους... Σε όλο τον νομό. Σε όλο τον όπου νομό. Είναι ελεύθεροι. Και πώς θα γίνει έτσι, πού θα πάνε αυτοί? Τώρα τι να σας πω, κύριε Νατσούλη. Έρχονται και δημιουργίες στον ΝΑΤ, ακούω. Έρχονται, ναι, έχουν 9 η ώρα το πρωί, ήταν εδώ, προσγειωθήκανε. Ναι, ναι. Ναι, έρχονται και δημιουργίες στον ΝΑΤ, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πού να τους βρούμε τώρα. Είναι τεράστιες εκτάσεις με τους ελαιώνες και τα λοιπά. Και ούτε ξέρουν και ποιοι είναι αυτοί με τον ιό και πόσο θα γίνει, μπορεί να γίνει ο ιός να γιγαντεύει. Ακριβώς τώρα αυτοί οι άνθρωποι, προσέξτε, γιατί λέμε ότι καμιά φορά. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως όλοι μας εδώ, λένε, ας πούμε, βέβαια και εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις και από τους Έλληνες που λένε για κορονοϊό και τους πάνε. Αλλά προσέξτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. 25 άνθρωποι τώρα, επειδή δεν γούσταραν να κάτσουν καραντίνα 14 μέρες, έχουν προξενήσει όλο αυτό το θέμα τώρα που έχει γίνει παγκόσμιο θέμα. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πιστεύω από ό,τι θυμάμαι και από πέρσι που είχαν γίνει πάλι επεισόδια και είχαμε και νεκρό. Υποκινούνται. Για νεκρούς υποκινούνται, λέτε, έτσι? Ναι, σίγουρα. Ναι, υποκινούνται, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Από ποιους μπορεί να υποκινούνται, κύριε Στεργίου? Μέσα από τις ΜΚΟ. Μέσα από τις ΜΚΟ, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι μέσα από τις ΜΚΟ, είναι η εκτίμηση των συνοριακών της Καστοριάς. Όχι, δεν είναι εκτίμηση των συνοριακών. Είναι εκτίμηση δική σας. Είναι του κόσμου και δική μας. Εδώ που μιλάμε με τους τοπικούς, αυτοί που τα λένε τα πράγματα έτσι πως είναι. Αυτοί λένε ότι τους υποκινούν για να κάνουν... Ναι, λέει για να τους βάλουν
σε ξενοδοχεία, να τους πάρουν από εκεί, να τους βάλουν σε ενοικιασμένα σπίτια. Ουσιαστικά να κάψουν αυτόν τον τόπο, το βρίσκουν σαν ναι. λύση, ναι, να το τεινάξουμε στον αέρα όλο αυτό για να μας βάλουν σε ξενοδοχεία. Σε ξενοδοχεία και σε δωμάτια να φύγουμε από εκεί πέρα. Η γραμμή των συνοριακών φυλάκων είναι να γίνουν κλειστά κάμπ και να είναι ελεγχόμενα. Δεν ξέρω αν θέλουν και ξενοδοχεία, αν έχουν και κάποια προτίμηση. Δεν ξέρω, αλλά αυτά είναι παράλογα πράγματα. Και τα, camp, και τα κλειστά κάμπ δεν γίνονται για αυτό το λόγο. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Στεργίου, πιστεύετε ότι η κατάσταση... Υπάρχει περίπτωση να φύγει έστω και κάποιος αριθμός μεταναστών από εκεί, να πάει κάπου αλλού, λοιπόν. Ή οπωσδήποτε όλοι θα μείνουν εκεί και θα κοιμούνται, δεν ξέρω εγώ, στον δρόμο, στα χωράφια. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω τι θα γίνει. Υπάρχουν φήμες ότι θα μετακινηθούν στην ενδοχώρα, θα προσωρινά καταλήμματα, φήμες. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα φήμες. Δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν εδώ. Είναι εδώ οι αρμόδιοι, αυτοί θα... η αξιωματική, η περιφέρεια. Έχουμε ακούσει ότι οι κάτοικοι φοβούνται τώρα γιατί περιφέρονται και στα χωριά, ανεξέλεγκτοι και τα λοιπά μέσα στα χωριά. Ναι. Εσείς έχετε, ως, ναι, εσείς έχετε ως έτσι, τομέα δράσης και να προστατεύετε τα χωριά τώρα μέσα να μην γίνει τίποτα, κύριε... Εμείς δεν είμαστε μέτρα τάξης εδώ πέρα μέσα στα χωριά να περιπολούμε. Ναι. Είμαστε φύλαξοι μέσα στο κιτ και στις παράκτησες κάμερες. Άρα εσείς, διάφορα... κύριε Στεργίου, δεν θα είστε μέσα στα χωριά. Δεν θα είστε μέσα στα χωριά για να μην... Μόνο αν μας... Αν επιστρατευτείτε γι' αυτό. Ναι, όπως εσείς. Όταν ήρθε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Επιστρατευτήκαμε και εμείς δηλαδή μπήκαμε στα μέτρα τάξης του νησιού. Μέχρι στιγμής δεν είστε στα μέτρα τάξης, δεν είστε μέσα στα χωριά στους οικισμούς. Ωραία. Όχι, όχι. Λοιπόν, κύριε Στεργίου, θα δώσετε χαιρετισμούς σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα Καστοριανά που είναι εκεί. Να είστε καλά. Την αγάπη μας, το μυαλό μας είναι στην εκεί. Όμορφη μας την πόλη. Έχετε καιρό εκεί, κύριε Στεργίου? Δύο μήνες τώρα έχω σχεδόν. Και θα είστε ακόμη. Άλλον ένα μήνα. Άλλον ένα μήνα. Και αυτό μετά θα έρθουν άλλοι δικοί μας προς την Μυτιλίνη. Ναι. Γυρνάτε εσείς, έρχονται άλλοι. Γυρνάμε εμείς, έρχονται άλλοι. Ούτω καθεξής. Άρα εσείς πάντως θα είστε σε αυτό το καυτό θέμα τώρα, είστε εσείς εκεί. Έτυχε να είστε εσείς εκεί. Να προσέχετε. Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλημέρα, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.